Είμαστε στο Ασπρόχωμα, στην επιχείρηση Βασίλους και Κατερίνη Κοταρίδη, όμικρον ε, γνωστή με το διακριτικό όνομα Κλίμης. Εδώ φτιάχνουμε ένα προϊόν, το οποίο είναι αρκετά χρόνια στην αγορά, βραβευμένο, καινοτόμο, και το φτιάχνουμε αξιοποιώντας τα απόβλητά μας. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που κάνουμε εμείς, το κάρβουνο που φτιάχνουμε, από το κουκούτσι της ελιάς και όχι από ξύλο, το φτιάχνουμε από τα απόβλητά μας. Δεν είμαστε μια βιομηχανία που παράγουμε κάρβουνο. Αξιοποιούμε τα απόβλητα της κύριας παραγωγικής μας διαδικασίας. Γιατί εμείς στην ουσία τι είμαστε? Είμαστε μια ασβεστοποιία. Φτιάχνουμε ασβέστη. Γεωργικό ασβέστη που χρησιμοποιείται στα κτήματα και ασβεστοπολιτό που χρησιμοποιείται για οικοδομική χρήση. Για να φτιάξουμε τον ασβέστη, ψήνουμε την ασβεστόπετρα με κάποιο καύσιμο. Το καύσιμο που χρησιμοποιούμε εμείς είναι το πυρηνόξυλο. Το πυρηνόξυλο προέρχεται από τα πυρηνελουργία. Όταν μαζεύουμε τις ελιές στην ελαιοκομική περίοδο, παίρνουμε το λάδι, από τα ελαιοτριβία το υπόλοιπο που μένει πηγαίνει στα πυρηνελουργία που παίρνουμε το πυρηνέλαιο και από εκεί εμείς παίρνουμε το πυρηνόξυλο, το οποίο είναι η φλούδα, η σάρκα και ο καρπός, το κουκούτσι της ελιάς. Εμείς αυτό το έχουμε σαν καύσιμο και ψήνουμε την πέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αντίδραση, να βγει το οξείδιο του ασβεστίου και να μπορέσουμε να πάρουμε τα προϊόντα μετά του ασβέστη. Όμως η καύση λόγω της κατασκευής του καμινιού είναι τέτοια, έτσι ώστε το πυρηνόξυλο που εμείς καίμε δεν καίγεται τέλεια, καίγεται ατολαίως. Με αποτέλεσμα να παραμένει ένα υπόλοιμα. Αυτό το υπόλοιπο σκέφτηκε ο παππούς ο Κλίμης το 1977, γιατί δεν είναι νέα ιδέα, δεν είμαστε startup εταιρεία, είναι χρόνια στην αγορά. Σκέφτηκε να το αξιοποιήσει, να μην το πετάξει στο περιβάλλον. Περάσαν αρκετά χρόνια δοκιμών, γιατί ήθελε να κάνει ένα φυσικό προϊόν με φυσικά υλικά. Μηχανήματα εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν, έπρεπε να τα παρασκευάσει ο ίδιος. Και κατάφερε μετά από 15 χρόνια δοκιμών να βγάλει αυτό το προϊόν στην αγορά. Το οποίο είναι ένα κάρβουνο, πέρα το ότι χρησιμοποιείται όπως ένα κοινόξυλο κάρβουνο, έχει κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα. Δεν καπνίζει, δεν μυρίζει, δεν πετάει σπίθες, έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη και μεγάλη διάρκεια. Αυτή είναι πανελλαδική πατέντα που. Ευρωπαϊκή πατέντα, ναι, έχει κατοχυρωθεί από το 1977. Είναι ο τρόπος κατασκευής του τέτοιο. Το βασικό είναι ότι έχει αλλάξει η κοινωνία, γιατί τώρα ζούμε. Ακούμε συνέχεια ότι καταστρέφεται το περιβάλλον. Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την ανακύκλωση, να επαναχρησιμοποιούμε υλικά. Αυτό που κάνουμε εμείς στην παραγωγική μας διαδικασία είναι ότι αξιοποιούμε τα απόβλητά μας. Και αυτό πρέπει να μάθουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, όχι εμείς σαν βιομηχανία, αλλά και εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι. Να προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανακύκλωση, να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε τα υλικά, τα ήδη χρησιμοποιούμε, να φύγουμε από το μοντέλο της γραμμικής κοινωνίας, όπου αγοράζουμε ένα προϊόν, το καταναλώνουμε και μετά το απορρίπτουμε. Θα πρέπει το ίδιο προϊόν να μαζέψουμε πάλι τα υλικά του, να το ξανακατασκευάσουμε. Εκεί πάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2015 έχει βγει ένα κανονισμό όπου πρέπει τα πράγματα να φύγουν από το γραμμικό μοντέλο και να πάμε στο κυκλικό μοντέλο. Αυτό ακριβώς που λέτε επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εταιρεία σαρώνει τα βραβεία και κυρίως τα περιβαλλοντικά κάθε χρόνο. Ναι, σαρώνει, εντάξει, δεν θα ήθελα να φέρει αυτολογώ. Αλλά λόγω του ότι είμαστε γραμμένοι σε ένα μητρό περιβαλλοντολογικό και τηρούμε κάποια πράγματα από μόνη της εταιρεία, δηλαδή τα υλικά που χρησιμοποιούμε βιομάζα, το ότι διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας είναι ένα συν για εμάς. Αυτό λοιπόν μας έδωσε όθηση μέσω κάποιων βραβείων που, ευρωπαϊκών που γίνονται με θέμα το περιβάλλον, να πάρουμε αυτές τις πρωτιές που έχουμε πάρει ως εταιρεία μέχρι σήμερα. Πίσω βλέπουμε κάποια προϊόντα του εταιρείας. Ναι, αυτές εδώ είναι η συσκευασία που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, η τρίκλη συσκευασία. Όπου από τη μία μεριά είναι στα ελληνικά και από την άλλη στα αγγλικά. Αυτή εδώ έχει, γιατί εκτός από την χώρια αγορά έχουμε και την αγορά του εξωτερικού, τη στέλνουμε στην Ελβετία, στη Γερμανία, δεν έχω εδώ κάποιο στο Καναδά τώρα, είναι, όχι στο Καναδά δεν έχω τώρα και τώρα ξεκινήσαμε και με Αυστραλία. Οπότε μιλάμε για τις μπριγκέτες. Μιλάμε για μπριγκέτες. Και, ωραία. Και πυρηνόξυλο. Ναι, γενικά χρησιμοποιούμε μόνο το πυρηνόξυλο. Μόνο πυρηνόξυλο, διότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε αυθονία στην περιοχή, οπότε αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους. Και τους αξιοποιούμε. Αυτή. Ναι, εφόσον το χρησιμοποιούμε εμείς στο δικό μας το καμίνι για να ψήσουμε την πέτρα, το ίδιο το υλικό μπορούμε και το πρεσάρουμε και το βγάζουμε σε μορφή κούτσουρου. Οπότε έχουμε μια μπρικέτα πυρηνόξυλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στόφες, σόμπες, ξυλολέβητες. Ως προσάναμα. Ως κανονικό ξύλο. Έχει τις ιδιότητες του καύσιμου. Καίγεται. Μπορούμε να το καίμε στις σόμπες μας. Όπως και πάλι σε μπρικετάκι, το πυρηνόξυλο πάλι, όπου πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θέρμανση.
Οπότε μια τέτοια συσκευασία για την Τσικνοπέμπτη είναι. Τώρα που είναι Τσικνοπέμπτη και όλοι θέλουμε να ψήσουμε και αν αγαπάμε το περιβάλλον και έχουμε περιβαλλοντολογική ευαισθησία, γιατί το να φτιάξουμε ξυλοκάρβουνο, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι για να παράγουμε ένα τόνο ξυλοκάρβουνο θα πρέπει να κόψουμε 6 με 12 τόνους ξύλα. Οπότε φαντάζεστε τι καταστροφή επέρχεται στο δάσος. Και δεύτερον, ότι η καύση βιομάζας είναι κλιματικά ουδέτερη, δεν αυξάνει τα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου της γης. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να πάρουμε ένα κάρβουνο το οποίο είναι ελληνικό, γιατί τα κάρβουνα που κυκλοφορούν στην αγορά ως επιτοπλίστων είναι εισαγωγής από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι ευκαιρία να στηρίξουμε ένα ελληνικό προϊόν, καινοτόμο, ευρωπαϊκά βραβευμένο. Και να πούμε ότι φέτος έφτασε μέχρι την Αυστραλία. Ναι, έφτασε μέχρι την Αυστραλία. Εντάξει, ελπίζουμε να πάει ακόμα πιο μακριά. Μακάρι ο κόσμος να μας στηρίζει, ο κόσμος μας βοηθάει και εμείς στηριζόμαστε σε αυτόν και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες. Αρκεί ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί λίγο σε θέματα περιβάλλοντος, γιατί κατά ψέματα τα ορυκτά καύσιμα κάποια στιγμή θα τελειώσουν, τα δάση καταστρέφονται, πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό το τέτοιο και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το πυρηνόξυλο αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς στην παραγωγή μας είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Οπότε καλή Τσικνοπέμπτη με κάρβουνα κλίμης. Καλή Τσικνοπέμπτη, καλά τσικνίσματα, με μέτρο, με ασφάλεια πάντα και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.